Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Αν μπορούσατε να μας μιλήσετε για τα σημεία των καιρών και τα επερχόμενα γεγονότα των προφιών, πιστεύετε ότι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για να γίνει φέτος ο ελληνοτουρκικός πόλεμος? Έλληνας διεθνολόγος που μελέτησε την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων είπε ότι ήδη ξύπνησε ο μαρμαρωμένος βασιλιάς Ιωάννης και ετοιμάζεται να εκτελέσει το έργο που του ανάθεσε ο Θεός και να βασιλεύσει Κωνσταντινούπολη. Πιστεύετε ότι είναι αλήθεια? Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ λέει για τους καιρούς που περνάμε και για τον Άγιο Παΐσιο. Δουλμιέται το καντήλι της Παναγίας στη Μονή Νιβύρων, Άγιον Όρος, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ τον Ουτραφά να δάκρυσε. Τι θα γίνει με την Κύπρο? Την ευλογία σου γέροντά μου σε όλον τον κόσμο. Τι γίνεται με τον πόλεμο, την ανεργία, την πείνα των λαών? Τι γίνεται με όλους αυτούς που τους πρόσφυγες, τους μουσουλμάνους? Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, οι καταστάσεις του κόσμου και πότε θα κυβερνήσει η αγάπη για τον κόσμο? Επίσης να προσευχηθείτε για μία για τον Μάριο, λέει, που είναι 30 ετών και είναι στην Αρροδοφούση. Σας το δώσω αυτό. Κοιτάξτε, αυτά θα πούμε και τελειώσαμε. Μου είπε ένας άνθρωπος του Θεού, αυτός που σας είπα προηγουμένως, ότι έκαμε προσευχή να δει που είναι ο γέρο Ευμένιος και του έδειξε την ουράνια ιεραρχία των Αγίων, των συγχρόνων Αγίων. Ο ίδιος άνθρωπος ζει κάπου, μυστικός, ούτε θα τον αποκαλύψω ποτέ μου, διότι έχουμε ανάγκη από τους μυστικούς και κρυμμένους Αγίους. Και τον ερώτησα έτσι με αγωνία, όταν είδα όχι τόσον τα πλοία των Τούρκων να έρχονται, το φατίχ, πώς το λένε αυτόν το, για να κάνει γεώτρηση. Αυτά τους τα είπα από καιρόν, που μου τα είπαν οι Άγιοι, δεν τα είδα εγώ, ότι θα συμβούν. Και ένας συνάδελφος του συζύγου σας, υπουργός, υπεύθυνος άνθρωπος, ήρθε και μιλήσαμε. Για να ξέρουν κι αυτοί, οι κυβερνώντες, πώς βλέπουν οι Άγιοι άνθρωποι τα μέλλοντα συμβαίνει. Και κατά την πίστη τους, ας πράξουν. Αν δεν πράξουν, θα τους καθαιρέσει ο Θεός και θα βάλει άλλους στη θέση τους. Λοιπόν, διότι δεν θα αφήσει ο Χριστός την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό να χαθεί. Θα δοκιμαστεί για να αποβάλουμε όλην αυτήν την αμαρτωλότητα που εμείς ήδη εβάλαμε στον εαυτό μας. Χρειαζόμαστε εγχείρηση, βαθιά εγχείρηση. Και θα γίνει με τον παγκόσμιο πόλεμο η εγχείρηση. Όλοι θα φοβηθούν. Και ας μην έχει η Κύπρος παγκόσμιο πόλεμο. Ούτε η Ελλάδα θα έχει, ούτε η Κύπρος. Αλλά θα έχουν οι γειτόνοι μας. Μερικούς θα τους ρίξουν και πυρηνικά. Ένα Τσέρνομπιλ επηρέασε τόσο κόσμο και έχουμε τόσο καρκίνο. Σκεφτείτε να ρίξουν πυρηνικά οι Ρώσοι που θα το κάνουν στην Τουρκία. Μα η Τουρκία είναι δίπλα μας. Στο Ισραήλ. Εμένα αυτό το οποίο με έκαμε να μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο του Θεού με αγωνία, παρόλο που χρόνια ασχολούμαι κατ' εντολήν συγχρόνων ανθρώπων του Θεού που μου είπαν πρέπει ένας επίσκοπος να μελετήσει τις προφητείες των Αγίων. Ποιες είναι οι αληθινές και ποιες είναι οι ψεύτικες. Έχουμε και ψεύτικες. Παντού μπαίνει ο σατανάς για να προκαλέσει σύγχυση και απιστία. Και το κατάφερε. Ακόμα και αρχιερείς να ειρωνεύονται των προφητικών λόγων του Αγίου Παϊσίου, ενός εκ των κορυφαίων Αγίων της Ορθοδοξίας. Ο Θεός να μας ελεήσει. Λοιπόν, εμένα με ανησύχησε, κύριε Δήμαρχε, η διάθεση των Εβραίων να βομβαρδίσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Περσίας. Αυτό μας το έλεγε ένας ασκητής που ήταν στην Κρήτη,
άγνωστος στους πολλούς, ο γέροντας Θεόδωρος, ο Αγιοφαραγκίτης, Αγιοφάραγκον στα στερούσια όρη της Κρήτης. Εκοιμήθη πριν 3 χρόνια, μεγάλη εβδομάδα, και μας έλεγε, παιδιά μου, θα πίνετε τον καφέ σας και θα ακούσετε ότι οι Εβραίοι εχτύπησαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Περσίας. Τότε θα ξεκινήσουν τα μεγάλα γεγονότα. Και την ίδια εποχή ή λίγο πιο πριν θα πέσει ο Ερντογάν. Αυτά θα είναι τα σημεία που θα έχετε. Για να καταλάβετε ότι τα μεγάλα γεγονότα έρχονται. Τώρα που βλέπω τους Εβραίους ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές, να λένε ότι εμάς ο στόχος μας και ο Τραμπ να υπηρετεί αυτόν τον στόχο. Επίσης ξεκάθαρα. Αντιλαμβάνομαι ότι τα μακρά γίνονται κοντά. Πόσο κοντά, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Διότι η μετάνοια και του πιο μικρού ανθρώπου μπορεί τα γεγονότα να τους δώσει μια όθηση προς τα πίσω, για να δώσει χρόνο μετανοίας ο φιλάνθρωπος Χριστός σε περισσότερους ανθρώπους στη γη. Και ρώτησα αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, του λέω, αδερφέ μου, τι λες εσύ? Και μου είπε, δέσποτά μου, είπαμε πολλά, μου λέει, περί προφητιών. Οι προφητείες πλέον ετελείωσαν. Άκου τι μου είπε. Οι προφητείες από εδώ και πέρα είναι ειδήσεις. Οι προφητείες, μου λέει, πλέον είναι ειδήσεις. Θα τις βλέπουμε στην τηλεόραση και θα τις ακούμε στο ραδιόφωνο, τις προφητείες. Το ζήτημα είναι να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι αληθινές και ποιες είναι οι ψεύτικες. Λοιπόν, όσον αφορά τον τόπο μας, θα περάσουμε έναν τριήμερο εκφοβισμού και δεν το περάσαμε ακόμα. Μερικοί νόμιζαν ότι είναι που ενάρθει το τρυπάνι των Τούρκων. Νομίζω μόνος που κατάλαβε το φόβο είναι ο άντρας σου και ο πρόεδρος και αυτοί που ήταν κοντά και ο υπουργός άμυνας. Οι πολλοί πολλοί Κύπροι δεν το καταλάβα. Και αν με ρωτάτε, καλά έκαμε το κράτος μας και δεν εφόβησε τον λαόν από μια άποψη. Που την άλλη όμως, ενώ ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι τούτα θα γίνουν, βλέπουμε ήδη ότι αρχίσαν και γίνονται, η μετάνοια είναι μειωμένη. Είναι το παράπονο της Παναγίας αυτό. Εγώ θέλω, λέει, να ανεβάσω την Ορθοδοξία, να την κάνω παγκόσμια πίστη σε όλη την οικουμένη. Και τι ζητώ? Λίγη μετάνοια, λέει. Έναν ήμαρτο. Και οι βουλευτές μας, όλων των κομμάτων, να κάνουν τέτοια νομοσχέδια. Αυτά τα νομοσχέδια, τα αφύσικα που κάνουν οι βουλευτές και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, μας είπε η γερόντισσα της Αττικής, που είναι άνθρωπος με φως Χριστού, ότι θα φέρουν θεομηνίες. Θα επαναστατήσει η φύση. Θα ανοίγουν ξαφνικά μέσα στις πόλεις κρατήρες, θα βυθίζονται πολυκατοικίες. Θα γίνονται σεισμοί ασυνήθιστοι. Από τα αφύσικα τα οποία συμβαίνουν. Τώρα είμαστε και λίγο επικίνδυνοι, αν πούμε κάτι εναντίον αυτών, να μας συλλάβουν. Ότι ξέρεις, κρίνεις και σχολιάζεις ανθρώπους πονεμένους. Οι πονεμένοι έρχονται και εξομολογούνται, ό,τι και να είναι. Οι άλλοι υπερήφανοι τι θα γίνουν. Τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες δεν θέλω να πω για τα προφητικά. Εμείς πρέπει ως χριστιανοί ορθόδοξοι να βλέπουμε αυτά τα 2 σημεία που προανάφερα, την πτώση του Ερντογάν. Τώρα θα είναι πτώση πολιτική ή βιολογική. Άλλοι λένε ότι θα είναι το δεύτερο, άλλοι λένε ότι θα είναι το πρώτο. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ερμηνεία σε αυτό. Αλλά θα είναι πτώσεις. Οι επόμενοι που θα μπουν ως πολιτικοί της Τουρκίας θα είναι τη χάρπαστη.
Δηλαδή θα είναι άνθρωποι που δεν θα γνωρίζουν από πολιτική. Και ενώ θα πάνε να διορθώσουν τα λάθη του Ερτογάν, την αλαζονία του Ερτογάν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα για την Τουρκία. Θα κλείσουν τα στενά πάνω του Βοσπόρου και οι φίλοι, οι ψευτόφιλοι, οι Ρώσοι, από φίλοι θα γίνουν οχτροί μέσα σε μία νύχτα. Και δεν θα μείνει η πόλη της Τουρκίας που να μην βομβαρδιστεί. Από αυτήν τη στιγμή αρχίζει και η Κύπρος να έχει το δικό της μερτικό στα παγκόσμια γεγονότα. Και θα το έχει. Το τριήμερο του φόβου, αν θα γίνει επί Ερτογάν ή μετά, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αλλά θα το έχουμε. Και πρέπει να φοβηθούμε. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πρέπει να φοβηθούμε για να γονατίσουμε και το γονάτισμα και η προσευχή και η μετάνοια και τα δάκρυα θα φέρουν μεγάλες ευλογίες στον τόπο μας. Μια μεγάλη ευλογία που θα έρθει και την προφήτευσε ο Χατζηφλουρέντζος πριν το 67, θα ελευθερωθεί όλη η Κύπρος. Χωρίς πόλεμο. Μπορεί να έχουμε τις τρεις μέρες κάποια γεγονότα, αλλά δεν θα είναι πόλεμος όπως το 1974. Και το άλλο μεγάλο καλό που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της Κύπρου, ότι θα βαφτιστούν πάρα πολλοί Τούρκοι. Και στην Τουρκία και στην Κύπρο. Άρα εμείς οι χριστιανοί που πηγαίνουμε σε αγρυπνίες, που ερχόμαστε σε ομιλίες, που γονατούμε και προσευχόμαστε τις νύχτες, και αν δεν το κάνουμε, να το κάνουμε. Εμείς, αγαπητοί μου, θα είμαστε οι κατηχητές αυτών των ανθρώπων. Πώς σας ρωτούν μερικές Φιλιππινέζες, καλοπροαίρετες, και σας λένε, μίλα μου για τον Χριστό, βάφτισε με Κυρία, και μερικές βαφτίζονται, όσες δεν τα σκοτώσουμε. Λοιπόν, και θέλω να το πω αυτό, μέσα σε όλα αυτά, τις ειδήσεις, το Πάσχαν το Άγιο που περάσαμε, ακούσαμε και την μεγάλη είδηση που για τους πολλούς πέρασε στα ψηλά, εκοιμήθην στην Ορμήλια ο γέροντας Εμιλιανός Τσιμολόπετρας, μεγάλος Άγιος. Βλέπετε και μόνο που ανάφερα το όνομά του συγκινήθηκα. Εμείς είχαμε εδώ τα δικά μας. Πάσχαν καιρών ευρίσκαμε πεθαμένες κοπέλες μέσα στις βαλίτσες. Αποσβολωμένοι οι Κύπροι, ένα Βούλγαρος, έναν έτσι, ένα δικός μας, λες και εμείς είμαστε τα αγγελάκια της γης. Δεν ευρέθην ένας, ούτε αρχιεπίσκοπος, ούτε Μητροπολίτης συμπεριλαμβανομένου και εμού, που να αναδείξει την υποκρισία μας. Μερικοί δημοσιογράφοι κάτι έλεγαν, αλλά το έλεγαν με την πίκρα που έχει πολλές φορές ο άθεος δημοσιογράφος. Ευρέθηνε ένας άνθρωπος του Θεού στο Σταυροβούνι, που έχει να μιλήσει μπορεί και 20 χρόνια, ο Πάτερ Σάββας. Και έστειλε μια μικρή επιστολή στον Φιλελεύθερο, την είδα εγώ, και γράφει για την υποκρισία μας, όλων. Και λέει, πώς γίνεται για αυτόν τον καημένο τον ήλαρχον, που όλοι τον εκρίναμε, όλοι τον εκατακρίναμε, λίγοι προσευχηθήκαμε να του δώσει ο Θεός μετάνοια. Να έχουμε, λέει, τέτοια αγωνία για τις κοπέλες που σκότωσε και τις έβαλε μέσα στις βαλίτσες, και στο τέλος να έχουμε αγωνία για τα μικρά παιδιά, τα δύο. Και να τα πονούμε και να τα συμπονούμε. Είναι υποκρισία όλων μας, λέει.
αν είχαμε πραγματικό χριστιανισμό, δεν θα φτάνε ούτε ο ύλαρχος σε αυτόν το κατάντημα, ούτε και τα μικρά παιδιά μέσα στις βαλίτσες σκοτωμένα. Γιατί προηγουμένως δεν θα έκαναμε εμείς νομοσχέδια για τις εκτρώσεις. Πόσα παιδιά, λέει, εσκοτώσαμε με νομιμότητα με τις εκτρώσεις. Τότε γιατί απορούμε για τα δύο παιδιά και τις πέντε γυναίκες, αφού κάνουμε μια κοινωνία θηρίων. Τα θηρία θα αρχίσουν να τρώνε αδιάκριτα. Γι' αυτόν να είμαθα ταπεινή και αληθινή. Η Κύπρος, αν θέλει, μέσα σε αυτόν το μεγάλο ανακάτεμα που έρχεται και θα είναι παγκόσμιο, δεν θα είναι μόνο για τη Μέση Ανατολή, αν μπούμε τις προφητείες που μας είπαν για την Αμερική, οι μισοί Αμερικάνοι να πάρουν τηλέφωνο στην Ευρύχου. Λοιπόν, θέλω να πω, γιατί το είπα αυτό, ότι έχει ο Θεός για όλους τους λαούς και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Και όλα είναι θεραπευτικά φάρμακα. Οι Κύπροι όμως, οι Έλληνες, οι Ρώσοι, οι Ρουμάνοι, εμείς που είμαστε Ορθόδοξοι όμως, έπρεπε να έχουμε μια βαθύτερη πνευματική στάση. Και ως κυβερνώντες και ως κυβερνόμενοι. Και ως άρχοντες και ως αρχόμενοι. Και ως πιστοί και ως ολιγόπιστοι. Έπρεπε να έχουμε μια ποιότητα. Δυστυχώς, η περίπτωση του ύλαρχου απόδειξε ότι δεν έχουμε αυτήν την ποιότητα που είχαν οι πρωτινοί Κυπραίοι. Ο Θεός να μας δώσει μετάνοια και να γίνει ήλαιος επί τις αμαρτίες ημών και ημών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαύμαστος εν ο Κύριος πάντα τα θελήματα αυτού.